της τοπικής ομάδας με τον Ολυμπιακό. Τον Παλμό και το πάθος το έχει, ίσως δεν έχει τη συμμετοχή. Αλλά με αυτά που έχουν γίνει στην ομάδα είναι όλα δικαιολογημένα. Και βέβαια τι φταίει και είναι όλα δικαιολογημένα. Εννοώ ότι αυτός ο κόσμος έχει εξαπατηθεί αμέτρητες φορές. Έχει απογοητευτεί άλλες τόσες. Έχει κουραστεί ενώ έχει συνηθίσει μια η οποία ήταν τέλεια οργανωμένη σε όλους τους τομείς και χάριζε συνέχεια χαρές σε αυτή την πόλη και ήταν συνώνυμη με την πόλη. Έχει μάθει τώρα να τη βλέπει να παίζει στα χωράφια της Τρίτης Εθνικής, να είναι εξαθλειωμένη οικονομικά, με χίλια προβλήματα και με πάρα πολλά σενάρια αγοραπολισίας που όλα τελικά ήταν ψέματα. Οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας συνεχίστηκαν και στο γήπεδο κατά τον αγώνα κυπέλου της Λάρισσας με τον Ολυμπιακό. Τον καλύτερο επίλογο έγραψε ο ποδοσφαιριστής της Λάρισσας Μιχάλης Κατσάρας στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό μέσα σε κλίμα συγκινησιακής φόρτισης. Μένα δεν μ' αρέσει να με ψημυρώ, να γυρνώ στα προβλήματα, αλλά είναι σίγουρο ότι αν η ομάδα λύσει το διοικητικό της προβλήμα, το μετοχικό, να είμαι συγκεκριμένη, και το λύσει άμεσα, θα πάει καλά. Αν δεν το λύσει και κοιμηθούμε πάλι με ενέσεις τύπου 2099-98 και όλων των προηγούμενων ετών, δεν θα έχουμε καλή τύχη. Επιπλέον, ευχαριστήσω θερμά τον κόσμο που έδειξε ότι αγαπάει την ομάδα. Η ομάδα της πόλης είναι η ΑΕΛ, η Λάρισα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μετά είναι οι υπόλοιπες ομάδες, γιατί πολλά ακούγονται έξω για αυτό το θέμα. Και μόνο αυτή η ομάδα πρέπει να σηκώσει το κεφάλι με τον κόσμο της και αυτούς που πρέπει να τη διοικήσουν για να πάει μπροστά. Και τέλος, ευχαριστώ πολύ τους συμπαίκτες μου και ειδικά τα νεαρά παιδιά που ακολουθούν το ρυθμό που θέλει ο προπονητής και προσπαθούμε και εμείς να τους βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ.